Χριστός γεννάται, εψές γεννήθη ο Χριστός και ο κόσμος δεν το νιώθει, Καλανταθράκης. Γιατί τα Χριστούγεννα έρχονται και φεύγουν χωρίς να μειώσουν τις αγωνίες μας, τις εντάσεις μας, την ερημιά μας, τις αιτίες της θλίψης μας. Γιατί και μετά την έλευση του Χριστού το σύμπαν παραμένει τόσο αφιλόξενο και τόσο έρημος ο κόσμος. Ποιες πόρτες αφήσαμε ανοιχτές και μας χτυπούν τόσα ρεύματα, από που μπαίνει τόσο κρύο και δεν λέει η ψυχή μας να ζεσταθεί, από που μπαίνει τόσος φόβος και καταραίει η ψυχή μας. Γιατί και μετά την έλευση του Χριστού η κακία μας δεν μετριάζεται, γιατί και μετά την έλευση του Χριστού παραμένουμε τόσο ξένοι, γιατί η απόσταση ανάμεσά μας όλο ένα και μεγαλώνει, γιατί η καρδιά μας συνεχίζει να είναι σαν πέτρα. Δεν γίνεται να έρχονται Χριστούγεννα και να πεθείς μόνος, δεν γίνεται να έρχονται Χριστούγεννα και να πενθώ μόνη, δεν γίνεται να με καλεί ο Χριστός και να μην έχω ρούχο για το πανηγύρι Του, δεν γίνεται να μην έχουμε λόγο κοινής και ολόψυχη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν γίνεται να γιορτάζουμε χωρισμένοι, δεν γίνεται να χτυπούν οι χριστουγεννιάτικες καμπάνες και να είμαστε σαν ξένοι, σαν να μην γνωριζόμαστε. Χριστούγεννα σημαίνει πορεία, πορευόμαστε να βρούμε ο ένας τον άλλον, ερχόμαστε ο ένας τον άλλον. Εσύ είσαι η δική μου Βηθλέμ, σε σένα με στέλνει ο Χριστός, να σου πω ότι έφτεξα, ότι έσφαλα ενώπιόν σου. Σε σένα με στέλνει ο Χριστός να σου βάλω μετάνοια, για να πέσουν τα τείχη που ανάμεσά μας ορθώσαμε, για να μην υπάρχει τίποτα που να με κάνει να μην θέλω να σε βλέπω, για να μην υπάρχει σύννεφο που να με εμποδίζει τη θέα σου. Χριστούγεννα σημαίνει ότι ήρθα και μπορώ να σε κοιτάζω στα μάτια χωρίς να φοβάμαι, μπορώ να σου μιλάω χωρίς κρατούμενα, μπορώ να σε ακούω χωρίς καχυποψίες, μπορώ να σε εμπιστεύομαι χωρίς να σε υποπτεύομαι, μπορώ να σε αγαπώ χωρίς να σε δεσμεύω. Χριστούγεννα σημαίνει πως άναψα τα φώτα και σε περιμένω, εσένα που έφυγες, εσένα που με εγκατέλειψες, εσένα που για χρόνια δεν γύρισες να με ξαναδείς. Χριστούγεννα σημαίνει πως έχω για σένα μια βαθιά συγγνώμη και μια βαθιά ομολογία, ότι δεν έφτυγες μόνο εσύ, είχα κι εγώ το μερτικό μου, έκανα κι εγώ τα δικά μου λάθη και έχω κι εγώ ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων τις δικές μου ευθύνες. Χριστούγεννα σημαίνει πως για χάρη του Χριστού βάζουμε αληθινή μετάνοια ο ένας τον άλλον και το σπίτι μας γίνεται φάτνη, γίνεται Κυριακό, γίνεται τόπος λατρείας Του. Χριστούγεννα σημαίνει πως ψάχνω εσένα τον αδελφό μου, εσένα που με αδίκησες, εσένα που με κατάκλεψες, εσένα που μου χρωστάς και δεν μου δίνεις, εσένα που ξεπούλησες την αδελφική μας αγάπη για να έχεις ένα χωράφι παραπάνω, ένα σπίτι παραπάνω, για να ωφεληθούν τα παιδιά σου να ζουν σαν άρχοντες και να δικηθούν τα δικά μου να ζουν σε νοικιασμένα υπόγεια. Χριστούγεννα σημαίνει πως σε περιμένω, αδελφέ μου, να έρθεις να παραγράψουμε όλα τα χρέη για να παραγράψει και ο Χριστός τα δικά μας. Χριστούγεννα σημαίνει πως ψάχνω εσένα τον εχθρό μου που με σακάτεψες, που έγινες βαποράκι και μου παραπλάνησες τα παιδιά. Χριστούγεννα σημαίνει πως κλαίω για το κακό που μου έκανες, αλλά περισσότερο κλαίω για το κακό που έκανες, για το κακό που έπαθες, για το κακό που χρεώθηκες. Για σένα δέομαι, που είσαι και εσύ παιδί μιας μάνας,
για σένα περισσότερο κλαίω που κουβαλάς τόσους αθώους επάνω σου. Χριστούγεννα σημαίνει πως έρχομαι σε σένα που έκανες το χοντρό λάθος. Σου φέρνω ένα χιτόνα, ένα πάπλωμα χρυσό για να σκεπάσουμε το σφάλμα σου, για να σε σκεπάσω όλον από τα μάτια του κόσμου, για να μην μάθει κανείς άλλος εκτός από μένα και σένα το αμάρτημά σου. Χριστούγεννα σημαίνει σπλάχνα εκτιρμών που δεν έχω. Χριστούγεννα σημαίνει να αποφασίσω να βγω από τη φυλακή του εγωισμού μου, να αναλάβω τον κόπο της συγγνώμης, το ρίσκο της αγάπης, το σκύψιμο της διακονίας. Για πολύ καιρό πίστευα ότι είμαι σκληρός επειδή είμαι μόνος. Πίστευα πως η μοναξιά μου γεννάει τη σκληροκαρδία μου. Άργησα να καταλάβω ότι αντίστροφα λειτουργούν τα πράγματα. Άρχισα να καταλάβω ότι από τη σκληροκαρδία μου προκύπτει η μοναξιά μου. Άργησα να καταλάβω πως ό,τι είναι τραχή δεν είναι του Θεού. Άρχισα να καταλάβω τα παράξενα μυστικά του. Ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων διάκονος. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Άργησα να καταλάβω ότι για να κερδίσω πρέπει να χάσω, για να πάρω πρέπει να δώσω, για να ανεβώ πρέπει να κατεβώ, να πάρω την οδό της ανεστραμμένης πυραμίδας, όπως λέει ο Άγιος Γέροντας του Έσεξ. Για μας κάθε Δεκέμβρη μας έλεγε πως η πιο φωτεινή νύχτα της χρονιάς είναι η νύχτα των Χριστουγέννων, γιατί οι άγγελοι είναι όλοι στη γη, τα σπίτια, οι σπηλιές, τα βουνά, οι ουρανοί, οι δρόμοι, τα πάντα φωτίζονται από ολοφώτινους αγγέλους. Όμως έλεγε η γιαγιά μας, μόνο αυτοί που αγαπάνε βλέπουν το φως. Μου πήρε πολύ χρόνο για να καταλάβω τα λόγια της. Τώρα ξέρω, δεν θα ανοίξουν οι αισθήσεις μου αν δεν μαλακώσει η καρδιά μου. Άγγελοι και άνθρωποι και οι κτήσοι όλοι θα προσδοκούν Χριστούγεννα, θα προσκυνούν Χριστούγεννα και το δικό μου Βεληνεκές θα φτάνει μέχρι τις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες του κόσμου, του Παρισιού, του Λονδίνου, της Βιέννης, της Νέας Υόρκης. Ο άρωτος Θεός θα οράται, όμως εγώ θα παραμένω ανίκανη να υψωθώ στην θέα του. Αν δεν γίνει ελεητική η καρδιά μου, θα βλέπω μόνο έλατα, έλκυθρα και λαμπιόνια. Τώρα ξέρω, δεν θα ανοίξουν τα μάτια μου αν δεν ανοίξουν τα σπλάχνα μου. Η νύχτα θα είναι γεμάτη αγγέλους, μα κανένα φως δεν θα μπορεί να διαπεράσει τα τείχη της αδιαφορίας μου για σένα. Ο Χριστός θα είναι μπροστά μου,
όμως από μένα η θεότητά του θα παραμένει κρυμμένη. Η Εκκλησία Σύμβασα θα βιώνει το γεγονός. Ο Άγιος Γρηγόριος Σταυά της ημέρας την δύναμη. Ο άσαρκος σαρκούται, ο αόρατος οράται, ο αναφής ψηλαφάται, ο άχρονος άρχεται. Μα εγώ ούτε θα νιώθω, ούτε θα βλέπω. Όσο εσύ κλαις και εγώ αδιαφορώ, όσο εσύ κρυώνεις και εγώ δεν σε ντύνω με το δεύτερο ρούχο μου, όσο εσύ ζεις στο ακρότατο περιθώριο και δεν σε αναγνωρίζω, δεν θα αναγνωρίσω ούτε το Χριστό, αφού και ο Χριστός στο ακρότατο περιθώριο γεννήθηκε. Όσο εσύ πάσχεις και εμένα δεν μου καίγεται καρφί, δεν θα δω ποτέ πέρα από το στάβλο, δεν θα δω ποτέ πέρα από το βρέφος, δεν θα πιστώ ποτέ ότι εκ Ναζαρέτ δύναται καλόν είναι. Η όρασή μου διαρκώς θα μειούται και τα μάτια μου δεν θα έχουν την δύναμη να δούνε Θεό, θα βλέπουν άνθρωπο μόνο. Όσο δε θέλω να σας ξέρω, εσένα τον αδερφό μου και εσένα τον εχθρό μου, δεν θα βρω τον Χριστό, δεν θα βρω τον δρόμο, αφού ο δρόμος για τον Χριστό μέσα από σας περνάει. Θα ανοίξουν τα μάτια μου όταν ανοίξουν τα σπλάχνα μου. Χριστούγεννα κόντευαν όταν είδα μια γριούλα στην ερμού που δεν έκλαιγε όσο ο κόσμος της έδινε χρήματα. Άρχισε όμως να κλαίει όταν κάθισε ένα κορίτσι δίπλα της και αφού της έδωσε τον οβολό του, της χάιδεψε τα μαλλιά. Χριστούγεννα ήταν όταν ο φίλος μου εισαγγελέας έφυγε από το γιορταστικό τραπέζι. «Δεν μου κατεβαίνει μπουκιά», είπε, και πήγε να φάει με τους φυλακισμένους. Παραμονή Χριστούγεννα, ανήμερα Χριστούγεννα, κάθε μέρα μια αρμένισσα πλήστρα συνόδευε τη γιαγιά μας που ευνή διαχείρεψε 25 χρονών στο κημητήριο. Δεν την άφηνε ποτέ μόνη, κατάκοπη μετά από σκληρή δουλειά. Για ένα ολόκληρο χρόνο κάθε μέρα πήγαινε μαζί της. Χριστούγεννα κόντευαν όταν της γιαγιάς Αλεξάνδρας της έκαναν εκταφή. Η κυρία Αλεξάνδρα όσο ζούσε κάλυψε την παράνομη εγκυμοσύνη της νύφης της τον καιρό που ο γιος της ήταν στα καράβια και έσωσε και την νύφη και το μωρό από το επερχόμενο ναυάγιο. Χριστούγεννα κόντευαν και με την εκταφή ευωδίασαν τα οστά της. Μόνο αυτοί που αγαπάνε μαζεύουν φως. Μόνο αυτοί αξιώνονται εκεί που οι άλλοι βλέπουν άσημο και ανυπεράσπιστο βρέφος να βλέπουν βασιλέα θεάνθρωπο. Χριστούγεννα δεν είναι τα έθιμα κάθε τόπου. Δεν είναι τα χριστόψωμα. Δεν είναι τα χριστόξυλα. Δεν είναι τα κάλαντα. Είναι και αυτά, αλλά μόνα τους δεν χορταίνουν, δεν ζεσταίνουν, δεν στηρίζουν την αστήριξη ύπαρξή μου. Τα Χριστούγεννα είναι ο Χριστός και η παρουσία του μου διχοτομεί τη ζωή σε προ-Χριστού και σε μετά-Χριστόν εποχή. Γιατί η παρουσία του μου μεταποιεί τον όλεθρο σε χαρά, τον πόνο σε συμπόνια, την μετοχή σε συμμετοχή. Η παρουσία του μου μεταποιεί την εορτή σε συνεορτή και τη λειτουργία σε συλλήτουργο. Οι αντίχριστες φωνές, όπως έγινε και με τον Αδάμ, θα προσπαθήσουν και πάλι να μας πείσουν ότι μπορούμε να ευτυχήσουμε χωρίς Χριστό, ότι η ευτυχία μας έγκυται στην αυτονομία μας, ότι αποκομμένη από Αυτόν είναι καλύτερα. Οι αντίχριστες φωνές θα προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι δεν περιμένουμε
κανενός Θεού τη γέννηση στη ζωή μας, γιατί δεν χρειαζόμαστε Θεό για να ζήσουμε. Εμείς είμαστε οι θεοί αυτού του πλανήτη. Εμείς είμαστε οι δημιουργοί του κόσμου. Εμείς κατευθύνουμε τις ζωές και τις τύχες μας. Όμως το πείραμα επαναλήφθηκε πολλές φορές σε αυτή τη γη. Επαναλήφθηκε με οδυνηρές απώλειες και απέτυχε παταγωδός. Ζωή χωρίς Θεό σημαίνει ζωή χωρίς έλεος, τούνελ χωρίς έξοδο. Οι πιο γλυκές καμπάνες που ακούστηκαν στη γη είναι οι καμπάνες των Χριστουγέννων. Η πιο γλυκιά προσδοκία σε αυτή τη γη είναι η προσδοκία των Χριστουγέννων. Η πιο ουσιαστική πορεία σε αυτή τη γη είναι η πορεία προς τον Χριστό. Πορεία διαφορετική για τον καθένα. Για κάποιους σύντομη και για άλλους πολύ μακρινή. Το μήκος της, η απόσταση δηλαδή που με χωρίζει από τον Χριστό, είναι υποκειμενικό αλλά μετρήσιμο μέγεθος. Υπάρχουν εξωτερικοί δείκτες, όπως λένε οι πατέρες, που μπορούν να μου αποδείξουν πόσο κοντά ή πόσο μακριά του βρίσκομαι. Πρόκειται για αξίωμα. Ο Χριστός μου είναι τόσο ξένος όσο και εσύ, τόσο οικείος όσο και εσύ. Μου δίνει τόση λύπη ή τόση χαρά όσοι και εσύ. Είναι αξίωμα. Απέχω από τον Χριστό όσο απέχω από σένα. Χριστούγεννα σημαίνει πως έχω για σένα μια βαθιά συγγνώμη και μια βαθιά ομολογία ότι δεν έφταιγες μόνον εσύ.